Χαίρετε κύριες και κύριοι, στον αέρα η δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Λιάνα Μανουκιάν. Χθες 10 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υποδέχτηκε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίδη. Στον χαιρετισμό του, ο Πρωθυπουργός Πασινιάν είπε: «Αγαπητέ Υπουργέ, καλωσορίζω εσάς και την αντιπροσωπεία σας στη Δημοκρατία της Αρμενίας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη για μας, διότι έχουμε μια αρκετά εκτεταμένη ημερήσια διάταξη με την αδελφική και φιλική Ελλάδα, καθώς και μια πολύ σημαντική συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μας παρήχε και μας παρέχει η Ελλάδα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα γενικότερα. Βέβαια, δεν πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεών μας τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Ελπίζω ότι ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης θα βελτιώσουμε την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων. Θα ήθελα να απευθύνω θερμούς χαιρετισμούς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ευκαιρίες να συναντηθούμε μαζί του. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ σημαντική κατηδίαν συνάντηση στη Γρανάδα και φυσικά η εμβάθυνση των σχέσεων μας με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για μας». Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας Αρμεν Γκριγοριάν δέχτηκε την αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίδη. Όπως αναφέρει το γραφείο του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι συνομιλητές εκτίμησαν ιδιαίτερα τη δυναμική της ανάπτυξης των αρμενο-ελληνικών διμερών φιλικών σχέσεων που βασίζονται σε κοινή ιστορία και πολιτιστικές αξίες. Τα μέρη αναφέρθηκαν σε θέματα τόσο διμερούς όσο και πολυμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Αρμενίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γκριγοριάν τόνισε ιδιαίτερα τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Αρμενία σε εκείνα τα θέματα. Τα μέρη αναφέρθηκαν στην περιφερειακή και εξωπεριφερειακή κατάσταση ασφάλειας και τόνισαν ότι κάθε σύγκρουση θα πρέπει να επιλύεται με αυστηρή τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο των ανωτέρων, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας Αρμεν Γκριγοριάν παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διευθέτηση των σχέσεων Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν. Η αρμενική πλευρά ελπίζει ότι το Αζερβαϊτζάν θα επιδείξει επικοδομητική προσέγγιση και ότι οι διαπραγματεύσεις και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μυρζοϊάν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίδη. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με το Αζερβαϊτζάν, ο Υπουργός σημείωσε ότι το τέλος του 2023 σηματοδοτήθηκε από την άρνηση του Μπακού να πραγματοποιήσει συναντήσεις τόσο σε ανώτατο επίπεδο όσο και σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Έτσι, ο Πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Γρανάδα και στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, υπήρξαν ανεπίσημες επαφές σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Τεχεράνη και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας. Ταυτόχρονα, εν μέσω της μη επικοδομητικής ατμόσφαιρας, είδαμε επικοδομητικά βήματα από την πλευρά του Μπακού, για παράδειγμα στο θέμα της απελευθέρωσης κρατουμένων, δήλωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι οι πλευρές αντάλλαξαν προτάσεις για την ειρηνευτική συνθήκη. Οι προτάσεις του Αζερβαϊτζάν ελήφθησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ η αρμενική πλευρά έστειλε τις προτάσεις της στις 4 Ιανουαρίου. Ο Μυρζοϊάν επιβεβαίωσε ότι στις προτάσεις του Αζερβαϊτζάν υπάρχει κάποια υποχώρηση ως προς το περιεχόμενο. Ωστόσο, ο Υπουργός πιστεύει ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υποχώρηση ή η πρόοδος σε κάποιο στάδιο, αλλά η εδραίωση των βασικών αρχών στις οποίες θα πρέπει να βασιστεί η ειρηνευτική συμφωνία.
Η Αρμενία δεν έχει λάβει καμία πρόταση για απευθείας διμερείς συνομιλίες με το Αζερβαϊτζάν, είπε ο βουλευτής Σάρκης Χαντανιάν. Αποδίδουμε σημασία στα σχήματα που έχουν ήδη σχηματιστεί ώστε να είναι μόνιμα, καθώς σε ένα βαθμό προσδίδουν στη διαπραγματεύση διεθνή σημασία, τις καθιστούν πιο νόμιμες και τους κινδύνους πιο διαχειρίσιμους. Συγκεκριμένα, οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών διεξήχθησαν στον Ουάσιγκτον. Οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών διεξήχθησαν στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρίνησε ο Χαντανιάν. Αναφερόμενος στις δηλώσεις της αζερικής πλευράς σχετικά με τις διμερείς διαπραγματεύσεις, ο Χαντανιάν σημείωσε ότι πρόκειται απλώς για δηλώσεις. Η Αρμενία δεν έχει λάβει καμία πρόταση για τον καθορισμό τόπου, χρόνου ή ημέρας για διμερείς συνομιλίες με το Αζερβαϊτζάν, δήλωσε. Οι διμερείς συζητήσεις συνεχίζονται στις επιτροπές οριοθέτησης. Ο Χαντανιάν υπενθύμησε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν απευθείας διμερείς συνομιλίες για την επιστροφή των αιχμαλώτων πολέμου. Η Αρμενία είναι έτοιμη να συνεχίσει τη συζήτηση στο πλαίσιο αυτών των θεμάτων. Είναι σημαντικό για την αρμενική πλευρά να κατοχυρωθούν και να προστατευτούν αυτές οι αρχές και η μορφή των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τον Χαντανιάν θα πρέπει να συμβάλλει στην επιβεβαίωση και την κατοχύρωση αυτού του περιεχομένου. Ο Χαντανιάν, πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αναφέρθηκε στους πιθανούς όρους για την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Οι συμφωνίες που η αρμενική πλευρά καταγράφει μόνιμα την Ειρηνευτική Συμφωνία πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τα Αζερμπαϊτζάν. Εάν δεν γίνουν αποδεκτές, αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να υπογραφεί αυτή τη στιγμή. Η Αρμενία θα συνεχίσει να διεκδικεί τις αρχές και πιστεύω ότι στην τελευταία έκδοση της συμφωνίας που στάθηκε στον Μπακού διατυπώθηκαν οι διατάξεις που είναι πολύ σημαντικές για μας. Επίσης, είπε ότι αν οι αρχές που προτάθηκαν από μας θα γίνουν αποδεκτές από τα Αζερβαϊτζάν, τότε θα υπογραφεί η συμφωνία. Μία από αυτές τις αρχές είναι η άνευ όρων αναγνώριση της εδαφικής ακεραιότητας. Ο Χαντανιάν μίλησε για τη διαδικασία απεμπλοκής, τονίζοντας ότι είναι σημαντική. Αλλά αυτή η διαδικασία έχει αρχές. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να καταγράφονται κατά τη διάρκεια της συμφωνίας και των διαπραγματεύσεων, στις οποίες στην πραγματικότητα υπήρξε συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο, δήλωσε. Εάν δεν ανοίξει ο διάδρομος του Ζανγκεζούρ, δεν σκοπεύουμε να ανοίξουμε τα σύνορα με την Αρμενία. Με άλλα λόγια, η Αρμενία θα πάθει περισσότερο κακό παρά καλό από αυτό, δήλωσε ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι Αζέροι δεν πρέπει να περάσουν ούτε από συνοριακό ούτε από τελωνιακό έλεγχο όταν ταξιδεύουν από το Αζερβαϊτζάν στο Αζερβαϊτζάν, εννοώντας τον Αχιτζεβάν. Υπάρχει μια διαδρομή μέσω του Μεγρή που υπήρχε στη Σοβιετική εποχή. Αυτή η διαδρομή πρέπει να παρασχεθεί. Εάν η Αρμενία δεν εκτελέσει τον όρο μας, δεν θα ανοίξουμε τα σύνορα με την Αρμενία και η Αρμενία θα παραμείνει πάντα στην αδιέξοδο, πρόσθεσε. Θα πρέπει να είναι προφανές στους διεθνείς διομεσολαβητές ποιο μέρος ευθύνεται για το γεγονός ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, παρόλο που στο Αρτσάχ έχει πραγματοποιηθεί εθνοκάθαρση. Οι απαιτήσεις του Αλίεφ αποδεικνύουν ότι ο στόχος του δεν ήταν μόνο τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά εξακολουθεί να είναι η ίδια η Αρμενία. Η στρατιωτική ακαδημία του Βάσγεν Σάρχισιαν του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας περιλαμβάνεται στη Διεθνή Ένωση Στρατιωτικών Ακαδημιών από τις 9 Ιανουαρίου του 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας. Ως αποτέλεσμα της υλοποιηθήσας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μεγάλης κλίμακας, στη στρατιωτική ακαδημία δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλει αίτηση για την ένταση στη Διεθνή Ένωση Στρατιωτικών Ακαδημιών, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε η Ακαδημία, η αίτηση εγκρίθηκε. Ο Υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας Βαχάν Κεροπιάν συναντήθηκε στην Ινδία με τον ανώτερο Αντιπρόεδρο Εταιρικών Δραστηριοτήτων της Νιβάντα, Σανκέρ Τριβέντι.
Οι συνομιλητές συζήτησαν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ άλλων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι πλευρές έθιξαν επίσης τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Αρμενία. Ο Κεροπιάν συναντήθηκε επίσης με τον επικεφαλής της Micron Technology και ορισμένων άλλων εταιριών υψηλής τεχνολογίας και τους παρουσίασε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες στην Αρμενία. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την παρουσία τεχνολογικών κολοσσών στην Αρμενία και να ενθαρρύνουμε όσους είναι ήδη παρόντες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, έγραψε ο Κεροπιάν στο Facebook του. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεπτείτε το el.armradiom.am. Καλή συνέχεια.